ξέρω ότι τα γλυκά σου είναι και διαιτητικά. Ακριβώς, ακριβώς, χωρίς πολλές θερμίδες, χωρίς πολλά λιπαρά, αλλά με νόστιμη γεύση. Τι κάνουμε? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε με το cupcakes, γιατί το cupcakes τώρα είναι πολύ δημοφιλές, ναι. Και θα κάνουμε ένα chocolate cupcake, κέικ σοκολάτα, ναι. Που εγώ δημιουργήσα αυτή τη συνταγή για την πρώτη φορά στο Top Chef στην Αμερική. Λοιπόν, χρειάζομαι αλεύρι, ρίχνουμε το αλεύρι μέσα στο πω. Ακριβώς. Μετά κακάο, λίγο ζάχαρη, baking powder, να φουσκώσω, λοιπόν, μπατζάρι, λοιπόν, τρίβουμε το μπατζάρι, αντί για το ολόκληρο αυγό, χρησιμοποιούμε μόνο τα ασπράδια και αντί για λάδι, χρησιμοποιούμε γιαούρτι. Οπότε, πάρε ένα μπατζάρι, ναι. Μισό γιαούρτι, δύο ασπράδια. Ακριβώς, δύο ασπράδια, ακριβώς. Ωραία, και λίγο γάλα με χαμηλά λιπαρά. Και επίσης, όταν θέλω να κάνω το red velvet cupcake, κάνω το ίδιο και κάνω το χρώμα με το μπατζάρι. Είμαι Ελληνοαμερικανίδα από την Καλιφόρνια. Και ξέρω ότι εκεί πέρα έχεις και μια καριέρα δική σου, έτσι, είσαι παρουσιάστρια. Ακριβώς. Έπαιζα στο Top Chef εκεί και μετά άρχισα να παίζω στο κανάλι στο Food Network. Και έχω γράψει βιβλία εκεί. Η αγαπημένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το ξέρεις το. Ναι, ναι, ναι. Είναι η Νικόλ. Ναι, όχι, δεν την γνώρισα, αλλά έχω πάει εδώ στο Hampton εκεί, έτσι, ναι, στο μαγαζί. Του αρέσανε τα cupcake. Καλά, εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται λίγο sweet and skinny. Πάρε με στο τηλέφωνο, θα μιλήσουμε. Η Μαρία Μενούνος τι κάνει εκεί πέρα, για πες μας λίγα νέα. Από την Αμερική. Από την Αμερική, τι νέα λοιπόν. Ενώ η Μαρία Μενούνος που επίσης είναι Ελληνοαμερικάνη. Ναι, ναι. Συνεχίζει. Αυτή είναι καταπληκτική και εγώ δεν τη ξέρω, αλλά έχω ακούσει τα πολύ ωραία ναι, πολύ καλά λόγια. Βάζουμε αυτό εδώ και μετά θα το ρίξουμε μέσα στο φούρνο για περίπου 20-25 λεπτά. Τίποτα. Τώρα θα κάνουμε την επικάλυψη. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε πάλι κακάο αντί για σοκολάτα, mm-hmm. Και άχνη ζάχαρη. Και συνήθως βάζουμε πολύ βούτυρο μέσα στην επικάλυψη. Yeah. Βάζουμε όλο αυτό μέσα εδώ. Ανακατεύουμε το μείγμα. Εσύ πώς τη σκέφτηκες αυτή την ιδέα? Λοιπόν, εγώ δεν φαίνομαι σαν σεφ που φτιάχνει γλυκά και στην Αμερική έχω από περιοδικά πολλά και εκπομπές με έχω ζητήσει να φτιάξω συνταγές με χαμηλά λιπαρά με τα γλυκά και έτσι ήρθε. Ναι. Και πουλάει αυτό, δηλαδή όντως αυτό. Οι γυναίκες ενδιαφέρονται να... Από την αρχή συνήθως λένε που μάλλον δεν τα έχει καλή γεύση, είναι κάτι που είναι λίγο... ακούγεται ύποπτος. Και η τέχνη τώρα, λοιπόν, με μια σπάτουλα. Ναι, ακριβώς. Και αν δεν έχουν σπάτουλα, μπορούν να χρησιμοποιούν ένα μαχαίρι. Okay. 6 cupcakes είναι έτοιμα. Φανταστικά, ναι. Τι, αυτά τα βάζουμε στο ψυγείο τώρα. Όχι, μπορούμε να αφήσουμε έξω. Και παγώνει αυτό, δηλαδή γίνεται, γιατί θυμάμαι... Α, όχι, δεν είναι σκληρό από πάνω. Όχι, όχι. Είναι έτοιμα. Ναι, αυτά είναι. Έτοιμα. Ωραία. Πάμε οπότε τώρα στα μακαρόντς. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα η καρύδα, μέσα στη κατσαρόλα. Μετά βάζουμε ζάχαρη, ναι. Και λίγο αλεύρι. Και τώρα εδώ, αντί για γάλα πληρές σε κονσέρβ, βάζω ασπράδια και ανανάς σε κονσέρβ. 4 ασπράδια, από 4 αυγά. Το ανακατεύουμε πάνω στη φωτιά, ναι, για να λιώσει. Ακριβώς. Και μετά το μείγμα θα γίνει λίγο με την ίδια υφή και όψη σαν τον χαβά. Και όντως έχει γίνει υφή όπως λες. Είναι σαν μπισκότο. Ακριβώς, ακριβώς είναι. Και δεν έχεις βάλει ούτε βούτυρο. Καθόλου, καθόλου βούτυρο. Και είναι ένα από τα αγαπημένα μπισκότα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τώρα θα το βάζουμε μέσα στο φούρνο για περίπου 10 λεπτά. Α, μόνο, ωραία. Τώρα ρίχνουμε μαύρη σοκολάτα πάνω, κουβερτούρα και μετά έτοιμα. Ναι, θερμίδες από το μακαρόντς είναι 90 θερμίδες για κάθε μακαρόν. Και θερμίδες από τα απίστευτα cupcakes σοκολάτα. Τα cupcakes είναι 160. Γεια σας, γεια. Συμπαθέστατη, γλυκύτατη και τα γλυκά της πάρα πολύ εντυπωσιακά, παιδιά, θα ήθελα πολύ
Πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Με έχει πιέσει η Λόρια, θα ήθελα ένα. Ναι, ναι, ναι. Όσο μετά, όσο μετά εξαφανίστηκε αυτό το άσπρο εχθές. Γλυκό. Πού καλά, γιατί για δεν μου φέρατε. Αλλά